Κύριε Υπουργέ, κύριε Αρχηγέ του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, κύριε Αρχηγή των Γενικών Επιτελείων, κυρίες και κύριοι αξιωματικοί και οπλίτες, άντρες και γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων, θα ήθελα να εκφράσω τη βαθιά ικανοποίησή μου από την ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων που όλοι μας παρατηρήσαμε κατά τη διάρκεια της σημερινής άσκησης. Δεν σας κρύβω, εντυπωσιάστηκα καθότι πρώτη φορά είχα την ευκαιρία και την χαρά να παρακολουθήσω τέτοιας κλίμακα στρατιωτική άσκηση. Ο όγκος και η ακρίβεια των πυρών, ο ρεαλισμός στη διεξαγωγή της άσκησης, αλλά και η ασφάλεια, ο συντονισμός των τμήματων που έλαβαν μέρος, δείχνουν ότι στις ένοπλες δυνάμεις γίνεται πραγματικά εξαιρετική δουλειά. Γνωρίζω επίσης ότι εκτός από τα τμήματα που συμμετείχαν στην τελική φάση, στον Παρμενίωνα μετείχε το σύνολο των ενόπλων δυνάμεων και θέλω με την ευκαιρία να συγχαρώ όλους και όλες όσοι ενεπλάκησαν στην άσκηση αυτή, στην κορυφαία ετήσια άσκηση των ενόπλων δυνάμεων, όλους και όλες άντρες και γυναίκες, αξιωματικούς και οπλίτες που ενεπλάκησαν σε αυτή την άσκηση απ' άκρη σ' άκρη της πατρίδας μας. Φίλες και φίλοι, η χώρα μας δεν βρίσκεται σε πόλεμο. Τα σύνορά μας είναι ασφαλή. Το εγγυάστε άλλωστε εσείς, οι ένοπλες δυνάμεις. Ωστόσο, η πατρίδα μας βρίσκεται στο μέσο, θα έλεγε κανείς, ενός τριγώνου αποσταθεροποίησης. Η κατάσταση στην Ουκρανία, νότιο-ανατολικά στη Συρία, νότιο-δυτικά στη Λιβύη, είναι μια κατάσταση έντασης, ένα τρίγωνο έντασης τριγύρω μας, το οποίο είμαστε στη μέση, διευρύνουν αυτές οι εντάσεις τον κύκλο και την υφή σύνθετων προκλήσεων που έχουμε ως χώρα να αντιμετωπίσουμε. Όμως και μια ακόμα κρίση της οποίας βρισκόμαστε στο μέσο, στο επίκεντρο, η προσφυγική κρίση, αποτελεί ένα μείζον πρόβλημα για ολόκληρη την Ευρώπη ως σύνολο και για όλες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες κάθε μία ξεχωριστά. Πρόκειται για ένα πρόβλημα που λόγω γεωγραφίας, λόγω εγκύτητας και στις εμπόλεμες περιοχές η χώρα μας το αντιμετωπίζει εντονότερα από άλλες χώρες. Χιλιάδες οικογένειες παίρνουν το δρόμο της προσφυγιάς για να γλιτώσουν από τον πόλεμο. Εμείς ως Έλληνες τα έχουμε περάσει αυτά, τα καταλαβαίνουμε, γι' αυτό και είμαστε αλληλέγγυοι σε αυτούς τους ανθρώπους που φεύγουν από τον πόλεμο και προσπαθούμε για το καλύτερο. Και ζητάμε και από τους γείτονές μας να πράξουν το ίδιο. Το προσφυγικό ζήτημα, ο πόνος και η δυστυχία των ανθρώπων δεν μπορούν να αποτελούν εργαλεία για την προώθηση ιδιωτελών εθνικών συμφερόντων για καμία χώρα. Γυναίκες και άνδρες των ενόπλων δυνάμεων, όπως καλά γνωρίζετε, αφού και εσείς και οι οικογένειές σας δοκιμαστήκατε τα τελευταία χρόνια και εξακολουθείτε να δοκιμάζεστε, όπως και όλοι μας, από την οικονομική κρίση, όπως καλά γνωρίζετε λοιπόν, κάθε βλήμα, κάθε σφαίρα, κάθε σταγόνα καυσίμου, κάθε βίδα ακόμα που χρησιμοποιήθηκε σήμερα σε αυτήν εδώ την άσκηση, έχει πληρωθεί με θυσίες από το ειστέρημα του ελληνικού λαού. Και οι Ελληνίδες και οι Έλληνες καταβάλουν αυτό το κόστος αγόγιστα, διότι γνωρίζουν, διότι έχουν εμπιστοσύνη σε εσάς. Ο χώρος της εθνικής άμυνας, ειδικά τα εξοπλιστικά,
αποτέλεσαν δυστυχώς στο παρελθόν εκτροφείο σκανδάλων και κατασπατάλησης πολύτιμων πόρων. Παράλληλα χάθηκαν ευκαιρίες για την καλύτερη θωράκιση της χώρας, αλλά και για την ανάπτυξη μιας υγιούς αμυντικής βιομηχανίας. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι όλα αυτά σήμερα αποτελούν παρελθόν. Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προχωρούν με γοργά βήματα στον εκβάθρον εξυγχρονισμού ολόκληρου του πλέγματος της Εθνικής Άμυνας. Από τα ζητήματα που αφορούν το προσωπικό, θέματα μισθολογικά, βαθμολογικής εξέλιξης, θέματα διαβίωσης των στελεχών και των οικογενειών σας, μέχρι τα εξοπλιστικά, τη διαφάνεια, την αμυντική βιομηχανία. Έχω και εγώ και ο Υπουργός απόλυτη συνέστηση των ειδικών προβλημάτων που αντιμετωπίζετε. Από τις πρώτες αποφάσεις της κυβέρνησής μας άλλωστε ήταν η άμεση χορήγηση των προβλεπομένων ημερών εκτός έδρας του νομού Εύρου και των νησιών του Αιγαίου. Αυτό έγινε πραγματικότητα και προχωράμε άμεσα και στο επίδομα παραμεθορίου. Καταλαβαίνουμε βέβαια ότι αυτό δεν αρκεί. Γνωρίζουμε και δεσμευόμαστε από τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ξέρετε τις δυσκολίες, γνωρίζετε ότι όλοι μας δίνουμε μια μάχη για να βγει επιτέλους η χώρα από αυτή την πολυετή κρίση, να ανακτήσουμε, βγαίνοντας από αυτή την μέγεθη της Επιτροπίας, εν συνόλο την κυριαρχία μας. Αυτό απαιτεί θυσίες, αλλά οι θυσίες πρέπει να έχουν στόχο και να πιάνουν τόπο. Ξέρετε λοιπόν τις δυσκολίες, ξέρετε ότι δεν μπορούν να γίνουν όλα στο άμεσο μέλλον, αλλά σας διαβεβαιώνω ότι είναι στις προτεραιότητές μας να γίνουν στο ορατό μέλλον. Αποτελεί άλλωστε υποχρέωση της πολιτείας να μεριμνά και να εξασφαλίζει αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για το προσωπικό που εγγυάται την ασφάλεια και την θωράκιση της πατρίδας μας. Σήμερα μάλιστα, στις συνθήκες της κρίσης, εκτός από το κύριο καθήκον της άμυνας της χώρας, αποκτά και ιδιαίτερη βαρύτητα η κοινωνική προσφορά των ενόπλων δυνάμεων. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που η πολιτική ηγεσία έχει πολύ υψηλά στις προτεραιότητές της αυτές τις δράσεις. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και οπλίτες, θα επιστρέψω σήμερα στην Αθήνα απόλυτα ικανοποιημένος ως Πρωθυπουργός της χώρας, αλλά και υπερήφανος ως Έλληνας για τη δουλειά που γίνεται στις ένοπλες δυνάμεις της πατρίδας μας, παρόλες τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε. Αθόρυβα, χωρίς κομπασμούς, χωρίς υπερβολές, με καλή οργάνωση, επαγγελματισμό και συνέστηση της αποστολής σας, τα στελέχη των ένοπλων δυνάμεων, γυναίκες και άνδρες, αλλά και οι στρατεύσιμοι, τα νέα παιδιά που υπηρετούν τη θητεία τους, ανταποκρίνεστε άριστα στην αποστολή που σας έχει αναθέσει η πολιτεία. Λένε κάποιοι ότι εδώ που βρισκόμαστε σήμερα, χαριτολογώντας πολλές φορές, και θα το έχετε ακούσει σίγουρα εσείς που έχετε πάρει μετάθεση εδώ, ότι βρισκόμαστε στην πινέζα του χάρτη, έτσι λένε, στο τέρμα πάνω δεξιά. Είναι όμως, ξέρετε, αυτή η πινέζα που κρατάει τον χάρτη στη θέση του. Αν δεν υπήρχε, θα ήταν ο χάρτης ποτέ στη θέση του. Οι σύγχρονες λοιπόν θερμοπύλες που φυλάτε, μια περιοχή που έχει ιδιαίτερη ανάγκη τη στήριξή μας ολόπλευρα, και εσείς εδώ με την παρουσία σας διασφαλίζετε ότι ο χάρτης θα μένει πάντα σταθερός, η πατρίδα μας ακέραια και προφυλαγμένη από κάθε κίνδυνο. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις θέλω για άλλη μια φορά να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια για την ολόπλευρη επιτυχία της άσκησης Παρμενίων,
να συγχαρώ τον καθένα και την καθεμιά προσωπικά, να ευχηθώ καλή δύναμη και να δεσμευτώ ότι η πολιτεία θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό σας, προκειμένου να επιτελείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το καθήκον σας απέναντι στην πατρίδα. Σας ευχαριστώ θερμά.